Αυτή την ώρα πραγματοποιείται κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και εκπροσώπους πρωτοβάθμιων σωματείων δημόσιων νοσοκομείων με αφορμή τη σημερινή πανηγειονομική απεργία. Η ενέργειά μας αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης που δεν αφήνει κανένα μα κανένα περιθώριο για έβρεση λύσεων σε ζητήματα που καίνε, γιατί αφορούν την υγεία των ασθενών και τη δική μας επιστημονική και επαγγελματική αξιοπρέπεια. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι υγειονομικοί 15 χρόνια είναι με παγωμένους μισθούς, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς, με ατελείωτες εφημερίες που όλο και εφημερεύουν. Οι ασθενείς 15 χρόνια τώρα είναι σε ράτζα, με ατελείωτες λίστες αναμονής και ασταμάτητες πληρωμές. Με τη σημερινή μας ενέργεια λέμε ένα, ως εδώ στην αντιλαϊκή πολιτική, τα ψέματα και τον κινησμό του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού Υγείας. Γιατί αυτός μάλλον κοιτάει στον καθρέφτη του την ώρα που μας αποκαλεί συμμορία, μας αποκαλεί μίζερους και ανθρωπάκια και άλλα τέτοια κοσμητικά. Του τα επιστρέφουμε όλα ένα προς ένα. Γιατί η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας δεν έκλεισε 8 νοσοκομεία όπως αυτός και η πολιτική του, αλλά πάλεψε με αυτοθυσία και με όλους τους συναδέλφους για να κρατήσει το ΕΣΥ όρθιο. Γιατί η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας δεν ξεπουκούλιασε τις τσέπες των ασθενών όπως αυτός και η πολιτική του και δεν έχει κάνει πάμπλητο τον ιδιωτικό τομέα υγείας, αλλά παλεύει για δωρεάν υπηρεσίες για όλους. Γιατί η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας δεν θεσμοθέτησε τα επιπληρωμή από γευματινά χειρουργία για να πληρώνουν πάλι οι ασθενείς, αλλά παλεύει για να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Γιατί η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας δεν θεωρεί ότι θα χρεοκοπήσουμε αν αυξηθούν οι μισθοί ή αν γίνουν προσλήψεις ή αν δεν δουλεύουμε εξαντλημένοι, αλλά παλεύει ενάντια σε ένα Υπουργείο για διπλασιασμό των μισθών την ώρα που ο καθένας μας από εδώ σήμερα έχει 10 και 15 εφημερίες το μήνα στην πλάτη του. Η χώρα δεν χρεοκοπεί από τον κίνδυνο της δημόσιας δωρεάν υγείας, χρεοκοπεί από τον κίνδυνο της πολεμικής εμπλοκής και άλλων αντιλαϊκών σχεδιασμών. Όλοι σήμερα στις 9.30 στο Υπουργείο Υγείας, γιατί η απεργία μας δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αλλά όλους τους ασθενείς και όλο τον λαό.